Γεια, είμαι η Βάλια Μπινίκου από το φτιάξω.gr και σήμερα θα φτιάξουμε μία πολύ εύκολη κατασκευή για τα αγαπημένα μας ζωάκια. Θα φτιάξουμε μία ταΐστρα με δύο θέσεις, μία για φαγητό και μία για νερό, χρησιμοποιώντας μόνο ξύλα και Mammut Glue High Tack. Πάμε να ξεκινήσουμε! Θα χρειαστούμε το Mammut Glue High Tack με το τριγωνικό φυσίγγι, το πιστόλι σιλικόνης Mammut Gun, δύο ανοξείδωτα μπολ, ξύλο ελάτης, καδρόνια 3x3 και το σχέδιο με τις αναλυτικές διαστάσεις, το οποίο θα βρείτε στο diy.bostik.com. Πριν ξεκινήσουμε τη συναρμολόγηση, καλό θα είναι να γυαλοχαρτάρουμε τα ξύλα μας. Ειδικά στο ξύλο ελάτης θα έχουμε πολύ ωραίο αποτέλεσμα αν στρογγυλέψουμε λίγο τις άκρες με το γυαλόχαρτο. Πάμε τώρα να ετοιμάσουμε το Mammut Glue High Tack. Αφαιρέστε την ειδική μύτη από τη συσκευασία. Αυτή η μύτη ονομάζεται V-nozzle και μας επιτρέπει να εφαρμόσουμε το Mammut Glue High Tack με τριγωνικό κορδόνι. Για να ανοίξετε τη συσκευασία, τοποθετήστε τον ειδικό κόφτη στη μύτη και περιστρέψτε τον ώστε να την κόψετε. Βιδώστε τη V-nozzle. Η μύτη αυτή είναι μοναδική για το Mammut Glue High Tack, το οποίο, λόγω της ιδιαίτερης χημικής του σύστασης, απαιτεί χοντρή μύτη για να βγαίνει πιο εύκολα. Ανοίξτε το Mammut Gun και τοποθετήστε το Mammut Glue High Tack. Προτείνω τη χρήση του συγκεκριμένου πιστολιού, καθώς έχει δύναμη σκανδάλης 26:1 σε σχέση με τα απλά πιστόλια που έχουν 7:1 και άρα χρειάζεται λιγότερη δύναμη από εμάς. Πατήστε τη σκανδάλη μέχρι να συναντήσετε αντίσταση και να αρχίσει η ροή της κόλλας. Θα ξεκινήσουμε με τα πόδια. Δημιουργήστε ένα παραλληλόγραμμο με τα 4 πρώτα καδρόνια. Σημαδέψτε πού εφάπτονται και εφαρμόστε Mammut Glue High Tack στις γωνίες. Κολλήστε τα καδρόνια πιέζοντάς τα δυνατά μεταξύ τους. Αν βγει κόλλα στις ενώσεις, μπορείτε να την καθαρίσετε με μία σπάτουλα. Με μία γωνιά σιγουρευτείτε ότι τα καδρόνια σχηματίζουν ορθές γωνίες μεταξύ τους. Κολλήστε και το άλλο πόδι και αφήστε τα να στεγνώσουν για τουλάχιστον 2 ώρες. Πάρτε το ξύλο ελάτης και επιλέξτε την καλή του πλευρά. Στην ανάποδη πλευρά βάλτε σημάδια και τραβήξτε γραμμές ώστε να βρείτε το κέντρο. Συνεχίστε τις μετρήσεις και τραβήξτε γραμμές 2,5 εκατοστά μέσα από την αριστερή και δεξιά άκρη και 2 εκατοστά μέσα από την πάνω και την κάτω άκρη. Πάνω στο παραλληλόγραμμο που σχεδιάσατε, σημαδέψτε το πάχος των καδρονιών. Στην κάθετη κεντρική γραμμή βρείτε τα κέντρα των κύκλων και με ένα διαβήτη σχεδιάστε τους 2 κύκλους. Στην άκρη του πρώτου κύκλου κάντε μία μεγάλη τρύπα και τοποθετήστε εκεί τη λάμα της έγας. Αργά και προσεκτικά κόψτε τον πρώτο κύκλο. Επιβεβαιώστε ότι το μπολ χωράει άνετα και κόψτε και τον δεύτερο. Πριν ξεκινήσετε τα κολλήματα, γυαλοχαρτάρετε τους κύκλους που κόψατε και καθαρίστε το ξύλο από σκόνες. Τοποθετήστε τα καδρόνια και τα πόδια στη θέση τους και επιβεβαιώστε ότι όλα είναι καλά πριν ξεκινήσετε τα τελικά κολλήματα. Εφαρμόστε το τριγωνικό κορδόνι του Mammut Glue High Tack πρώτα στην θέση των μεγάλων καδρονιών. Βάλτε τα στη θέση τους και πιέστε με δύναμη. Βάλτε Mammut Glue High Tack στις πλαϊνές θέσεις και στις άκρες των καδρονιών. Και κολλήστε τα πόδια. Πιέστε με δύναμη όλα τα καδρόνια. Το Mammut Glue High Tack σας δίνει τη δυνατότητα διορθωτικών κινήσεων την πρώτη μισή ώρα εφαρμογής του. Οπότε επιβεβαιώστε τις σωστές αποστάσεις και μετακινήστε αν χρειαστεί κάποιο ξύλο. Μιας και το Mammut Glue High Tack προσφέρει άμεση και δυνατή συγκράτηση, μπορείτε κατευθείαν να αναποδογυρίσετε τη βάση και να επιβεβαιώσετε ότι πατάει καλά. Αφήστε την κατασκευή να στεγνώσει για 24 ώρες. Όταν η κόλλα οριμάσει, μπορείτε να βάψετε την κατασκευή. Εμείς επιλέξαμε να κάνουμε τα πόδια μαύρα και να αφήσουμε το ξύλο ελάτης χωρίς χρώμα. Σας προτείνουμε όμως στο τέλος, αφού στεγνώσει το χρώμα στα πόδια, να περάσετε όλη την κατασκευή με βερνίκι θαλάσσης για να είναι ανθεκτική και να καθαρίζεται εύκολα. Έτοιμη η ταΐστρα για τα αγαπημένα σας κατοικίδια! Βάλτε τα μπολ στη θέση τους και σερβίρετε!